Κατά Λουκάν, κεφάλαιον 21. Αναβλέψας δε, είδε τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον πλουσίους. Είδε δε την αχύραν πενιχράν, βάλουσαν εκεί 2 λεπτά και είπεν. Αληθώς λέγω ημίν, ότι η χείρα η πτωχή αυτή πλοίων πάντων έβαλεν. Άπαντες γαρούτι εκ του περισσεύοντος αυτής έβαλον εις τα δώρα του Θεού. Αυτή δε εκ του υστερήματος αυτής, άπαντα των βίωνων είχεν έβαλε. Και την όν λεγόντων περί του ιερού ότι λήθης καλής και αναθύμαση και κόσμητε είπε, ταύτα αθεωρείτε, ελεύσονται η μέρε, ενέ σου καφεθήσετε λήθος επί λήθο, όσου καταληθήσετε. Επιρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστε, και τι το σημείον όταν μέλη ταύτα γίνεσθε, ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ημί και ο καιρός ίγγηκε. Μίουν πορευθείτε ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας μη πτωηθείτε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού και ευθέως το τέλους. Τότε έλεγεν αυτής. Εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Σεισμείτε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λιμοί έσονται, φόβοι τράτε και σημεία από ουρανού μεγάλα έστε. Πρόδε τούτων πάντων. Επιβαλούσιν εφημάστας χείρας αυτών και διώξουσι. Παραδιδώντες εις συναγωγάς και φυλακάς. Αγωμένος επί βασιλής και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θέστε ούν εις τας καρδίας ημών. Μη προμελετά να απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν. Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών, και θανατώσους εν εξημών, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Και θρίξε της κεφαλής ημών ου μη απόλυτε, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Όταν δε είδητε κυκλουμένην υποστρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ίγγηκεν η ερήμωσης αυτής. Τότε οι εν τη Ιουδαία εφευγέτωσαν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής εκχωρήτωσαν, και οι εν τις χώρες μη εισερχέστωσαν εις αυτήν, ότι η μέρα εκδικήσεως αυτή εισή του πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε, τες εν γαστρία χούσες και τες θυλαζούσες εν εκείνες τις ημέρες, έστε γαρ τότε ανάγκη μεγάλη επί της γης, και οργεί το λαό τούτο, και πεσούνται στόματι μαχαίρας, και εχμαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ έστε πατουμένη υπό εθνών άχρη πληρωθώσει κερί εθνών. Και έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης και σάλου. Από ψυχών των ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχουμένων τη οικουμένη. Εγάρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλάς ημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών. Και είπε παραβολήν αυτής, είδετε τη σικήν και πάντα τα δέντρα, όταν προβάλλω συνείδη, βλέποντες αφ' αυτόν γινώσκεται ότι ήδη εγγίστο θέρος εστίν. Ούτω και εμείς, όταν είδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκεται ότι εγγίσεστίν η βασιλεία του Θεού. Αμήν λέγω ημίν, ότι ουμή παρέλθει γενεά αυτή ως αν πάντα γέννητε. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Προσέχετε δε αυτής μήποτε βαρυνθώσιν ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές, και ευνίδιος εφημάς επιστή η ημέρα εκείνη, ως παγής γάρε πελεύσετε επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ούν εν παντή καιρό δεόμενοι, ή να καταξιωθείτε εκ φυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήν έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ίν δε τας ημέρας εν το ιερό διδάσκοντας δε νύκτας εξερχόμενος υβλίζετο εις το όρος το καλούμενον ελαιών. Και πάσο λαός όρθριζε προς αυτόν εν το ιερό ακούειν αυτού.